Η γη της Αττικής φέρει υλικές μαρτυρίες ανθρώπινης παρουσίας ήδη από την μακρά παλαιολιθική περίοδο, 40.000 χρόνια πριν από την εποχή μας, και ίχνη συστηματικής ή μη μόνιμης κατοίκησης ήδη από την 5η χιλιετία π.Χ. κατά την εποχή που εμείς σήμερα ονομάζουμε νεότερη νεολιθική. Από εκεί και έπειτα η κατοίκηση υπήρξε αδιάλειπτη και όπως πολύ καλά γνωρίζουμε και ακούσαμε ήδη, διαρκώς εντυνόμενη. Ίχνη των παλαιών πληθυσμών που έζησαν στην Αττική είναι δύσκολο να εντοπιστούν σήμερα. Καθώς η εντατική μετέπειτα χρήση του τοπίου και των πόρων που παρήχε απλόχερα, εξαφάνισαν υλικά κατάλοιπα των προγενέστερων φάσεων κατοίκησης. Υποθέτουμε ότι οι άνθρωποι της παλαιολιθικής και της νεολιθικής περιόδου έκαναν χρήση των φυσικών σπηλαίων που σχηματίζονται στους χαμηλούς λόφους του Λεκανοπεδίου και στα γύρω βουνά, των παραποτάμιων περιοχών που τότε ακόμη θα έκαναν αισθητή την παρουσία τους και των φυσικών πηγών, των οποίων την ύπαρξη γνωρίζουμε ακόμη και σήμερα. Οι Αθηναίοι των ιστορικών χρόνων που είδαν την πόλη τους να εξελίσσεται σε μια διεθνώς υπολογίσιμη δύναμη, πολιτικά, οικονομικά και στρατιωτικά, στο διάστημα μερικών δεκαετιών, αντιλαμβάνονταν την ύπαρξη πληθυσμών πολύ αρχαιότερων από τον δικό τους και έσπευσαν να εκμεταλλευτούν τη γνώση αυτή. Επινόησαν το προελληνικό φύλλο των πελασγών, ώστε να διεκδικήσουν από αυτούς, μέσα από τη συγκρότηση ενός πλούσιου σώματος μυθογραφικών παραδόσεων, το λεκανοπέδιο και τον πλούτο που είχε να τους προσφέρει. Ο λόγος που ξεκίνησα την ομιλία μου με εικόνες από τον Ημιτό, το πιο αθηναϊκό ίσως βουνό της Αθήνας, είναι γιατί σύμφωνα με τους μύθους του 5ου αιώνα π.Χ. που διασώζει ο Ηρόδοτος και άλλοι, οι πελασγοί κατοικούσαν στην περιοχή του Ημιτού πριν εκδιωχθούν από τους Ίωνες Αθηναίους. Οι αρχαίοι ιστορικοί και χρονικογράφοι μίλησαν ακόμη για την πανάρχια συνένωση που οι ίδιοι οι Αθηναίοι ονόμασαν συνοικισμό των κομοπόλεων που κάποτε κοίτονταν διάσπαρτες στην Αττική και που ενώθηκαν από τον μυθικό βασιλιά, το Θησέα, σε μια πανίσχυρη πλέον πόλη που ως Αθήνε διατήρησε το πληθυντικό της όνομα μέχρι το τέλος της αρχαιότητας. Ο μέσος Αθηναίος του 6ου ή του 5ου αιώνα π.Χ. γνώριζε ότι η γενιά του δεν ήταν η πρώτη, ούτε καν η δεύτερη ή η τρίτη που είχε κατοικήσει την Αττική χώρα. Στα κυκλόπια τείχη που ακόμη και ο εξοραϊστικός ίστρος του περίκλειου προγράμματος διατήρησε ορατά επάνω στην Ακρόπολη, έβλεπε υλικές μαρτυρίες της πανάρχιας βασιλείας του Διφυούς Κέκροπος, του Ερεχθέως, του Πανδύωνος. Ανηφορίζοντας προς την Ακρόπολη, ο μέσος Αθηναίος προσκυνητής του ύστερου 5ου αιώνα π.Χ. είχε ακόμη τη δυνατότητα να δει, αλλά και να προσευχηθεί ή να αφήσει το τάμα του στα απομεινάρια του Μυκηναϊκού τείχους που διατηρούνταν ακόμη στα έγκατα του πανάρχαιου προμαχώνα όπου τώρα πια πατούσε απαστράπτον ο ναός της Νίκης, αλλά και σε προηγούμενα ίχνη λατρείας της Θεάς που ανάγονταν στην αρχαϊκή περίοδο και διατηρούνταν στο εσωτερικό του. Ένα απτό παλίμψιστο της αθηναϊκής διαχρονίας. Μέσα από ένα αρχιτεκτονικά διαρρυθμισμένο παράθυρο στο παρελθόν, οι προσκυνητές του 5ου αιώνα στέκονταν έτσι μάρτυρες των υλικών καταλήπων της ιστορίας τους, μέσα από τα ερείπια που τους συνέδεαν με την εποχή των θεών και των ηρώων, αλλά και την εποχή των πατέρων τους. Φανταζόμαστε τους Αθηναίους και τις Αθηναίες εκεί γύρω στο 400 π.Χ., μόλις θα είχαν απομακρυνθεί οι σκαλοσιές από τον προμαχώνα της Νίκης, να ανηφορίζουν περήφανοι και έκθαμβοι. Όπως περίπου εμείς σήμερα κατεβαίνουμε στους νέους σταθμούς του μετρό, όπως αυτούς που παραδόθηκαν πρόσφατα. Διότι, κυρίες και κύριοι, και στην Αθήνα του ύστερου 20ου και πρώιμου 21ου αιώνα, ο δημόσιος χώρος διατηρεί τέτοια παράθυρα στο παρελθόν, έστω και αν δεν υπάρχουν πολλοί Αθηναίοι ή άλλοι που να αισθάνονται την ανάγκη να προσευχηθούν μπροστά σε αυτά. Εδώ, ο σταθμός της Δάφνης, αυτό είναι το θέμα που συνάντησα ακόμη και σήμερα πριν από λίγο ερχόμενος εδώ. Το αθηναϊκό παρόν φέρει έντονο το ίχνος του κλασικού παρελθόντος, διατηρημένο μέσα από ένα πλέγμα αρχαιολατρικής αγάπης και πιεστικών νομικών, συχνά γραφειοκρατικών ρυθμίσεων. Σε πολλές περιπτώσεις, τα υλικά ίχνη του κλασικού παρελθόντος αφήνουν τόσο έντονο το αποτύπωμά τους στον σημερινό δημόσιο χώρο,
ώστε να τον καθορίζουν ανεξίτηλα, αξίζει μόνο να αναφερθούμε εδώ στον πιο διάσημο κιονίσκο της Αθήνας, στο Κολωνάκι, το φαινομενικά ασήμαντο αρχαιολογικό κατάλοιπο σε ένα λόφο που έφτασε στις μέρες μας ως τοπογραφικός προσδιορισμός, αλλά και ενδείκτης μιας ολόκληρης πολιτισμικής πραγματικότητας, να ορίζει μια γειτονιά, μια τάξη ανθρώπων, ακόμη και έναν τρόπο ζωής. Σήμερα, βέβαια, είναι μέσα στο εργοτάξιο του σταθμού του μετρό. Πολύ σύντομα, ελπίζω να το ξαναδούμε στη θέση του στο νέο του περιβάλλον. Μεταφερμένος από τη γειτονική δεξαμενή, που και η ίδια είναι κατάλοιπο της κλασικής αρχαιότητας, ο κιονίσκος του Κολωνακίου, αβέβαιης χρονολόγησης και απροσδιόριστης χρήσης, κατέστη διαχρονικό ορόσημο της πόλης, καθώς επιστρατεύτηκε σε μεταγενέστερα έθιμα και λαϊκές τελετουργίες ακόμη και μέχρι τον 19ο αιώνα, ενώ ακόμη και σήμερα σφετερίζεται το επίσημο όνομα της πλατείας, στην οποία αυτοσχέδια εντάχθηκε, την σαφώς λιγότερο γνωστή ως πλατεία Φιλικής Εταιρείας. Ο αρχαιολογικός νόμος, τόσο στις παλαιότερες εκδοχές του, όσο και ο πιο πρόσφατος, του 2002, προνοεί για την επιτόπου, κατά χώραν, όπως λέμε εμείς οι αρχαιολόγοι, διατήρηση των ορατών, αμετακίνητων και σημαντικών καταλήπων από το ιστορικό παρελθόν της πόλης, ειδικά της αρχαϊκής και της κλασικής περίοδου. Συχνά, στις παρυφές των πλατιών, όπως στη σημερινή πλατεία Κοντζιά, όπου μπορεί κανείς να δει υπολείμματα της αρχαίας Αχαρνικής οδού, χαραγμένης κατά τον πρώιμο 5ο αιώνα π.Χ., που εκινούσε από την παρακείμενη πύλη του αρχαίου τείχους, σήμερα η πύλη διατηρημένη στα θεμέλια του νέου κτηρίου της Εθνικής Τράπεζας και οδηγούσε προς τους βόρειους δήμους της Αττικής. Φυσικά και εδώ, όπως και σε κάθε άλλη σημαντική οδική αρτηρία της αρχαίας πόλης, εκτείνεται σημαντικό παρόδιο νεκροταφείο, συνέχεια εκείνου που εντοπίστηκε κατά την επέκταση του κτηρίου της Τραπέζης της Ελλάδας, τα ιδρύματα του οποίου δημοσιεύτηκαν από την Κλεοπάτρα Παπαευαγγέλου στον εξαιρετικό τόμο εκθεμελίων που ήδη σχολιάστηκε. Κατάλοιπα του ίδιου νεκροταφείου εντοπίστηκαν κατά την ανασκαφή που προηγήθηκε της κατασκευής του Μητροπολιτικού Σιδηροδρόμου της Αθήνας τη δεκαετία του 1990 και σήμερα εκτίθενται κυρίως στο σταθμό Πανεπιστήμιο, εδώ απέναντι, αλλά και στον σταθμό Συντάγματος λίγο παραπάνω. Η κατασκευή του μετρό της Αθήνας υπήρξε καταλυτική για τον εμπλουτισμό της καθημερινότητας των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης με τέτοιες αρχαιολογικές διαδράσεις. Η συστηματική ανασκαφή, διατήρηση και ανάδειξη των αρχιτεκτονικών και άλλων καταλήπων που εντοπίστηκαν στις θέσεις όπου επρόκειτο να κατασκευαστούν οι σταθμοί και τα φρέατα εξαιρισμού του υπογείου σιδηροδρόμου, προσέθεσε δίπλα στους αναγνωρισμένους, τους κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους της πόλης, από την αρχαία αγορά, τον κεραμικό και το Ολυμπίο, στο Διονυσιακό Θέατρο και την ίδια την Ακρόπολη, μια σειρά από προσβάσιμα εκθέματα, παράθυρα στο παρελθόν, διαθέσιμα προς απόλαυση, περισυλλογή ή και απλώς αδιάφορη παρατήρηση. Είτε εκθέτοντας κινητά ευρήματα σε προθήκες που θυμίζουν μουσείο, είτε διατηρώντας στη θέση τους αρχιτεκτονικά κατάλοιπα του ιστορικού παρελθόντος της πόλης, είτε, το σημαντικότερο κατά την γνώμη μου, αναπλάθοντας σε φυσικό μέγεθος την αρχαιολογική στρωματογραφία μιας θέσης που χρειάστηκε να ανασκαφεί ώστε να χτιστεί ένας από τους σταθμούς, οι κατά χώρα διατηρημένες αρχαιότητες του μετρό της Αθήνας εγκαθιδρύουν το δικό τους δίκτυο ιστορικών τόπων, τα δικά τους εστιακά σημεία αρχαιολογικής παρατήρησης και ενδοσκόπησης γύρω από το παρελθόν. Ειδικά οι στρωματογραφικές ανασυνθέσεις, μνημιακά εκθέματα από μόνα τους, στο Σύνταγμα, στο Μοναστηράκι, στη Δάφνη, στην Ακρόπολη, μαρτυρούν τόσο αυτό που βρέθηκε, όσο και αυτό που χάθηκε, ώστε να ολοκληρωθεί το έργο και εν τέλει συνιστούν μια νεωτερική υπογραφή για την πόλη, για την πόλη του σήμερα. Αν και απευθύνονται σε ανώνυμους, περιστασιακούς και ενδεχομένως αδιάφορους χρήστες,
Τα εκθέματα του μετρό εισβάλλουν στην καθημερινότητά μας, εγγράφοντας το υποσυνείδητο του κάθε χρήστη τη μνημειακή ταυτότητα της πόλης. Χρησιμοποιώντας το μετρό σχεδόν καθημερινά, κάποιες φορές αισθάνομαι ότι οι μικρές καλέσθητες εκθέσεις στο περιθώριο της χρηστικής μετακίνησης των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης για εργασία ή ψυχαγωγία λειτουργούν ως οθόνη διεπαφής με την κλασική κληρονομιά της Αθήνας και των πολιτών της, ως ένα interface δηλαδή, όπως έχουμε συνηθίσει να το ονομάζουμε, μέσα από το οποίο ενεργοποιείται μια εντατική διεργασία της γνωριμίας μας με το παρελθόν και της ταυτόχρονης οικειοποίησης του από εμάς. Η διεπαφή αυτή, βέβαια, συνεχίζεται και έξω, στην ίδια την πόλη, στις παρυφές του δημόσιου χώρου, στις γωνίες των πλατιών και στα υπόγεια των κτηρίων, άλλοτε ορατά και προσβάσιμα και άλλοτε όχι. Είτε ως αναγκαστική παραχώρηση σε κάποια αυστηρή πρόβλεψη του αρχαιολογικού νόμου, που επιβάλλει την καθολική έρευνα και ενδεχομένως προστασία, ανάδειξη και προβολή του αρχαίου ίχνους, είτε και ως πραγματική ανάγκη των σημερινών Αθηναίων να μιλήσουν για το παρελθόν της πόλης τους, εντάσσοντας τα ερείπια του παρελθόντος αυτού στο καθημερινό τους βίωμα, οι περιστασιακές αρχαιότητες της πόλης μιλούν όχι φυσικά μόνο για το παρελθόν, αλλά και για το παρόν. Το παρόν του εξυγχρονιστικού οράματος, αλλά και για τις προσδοκίες που γεννά η αναπτυξιακή φενάκη, το συχνά απογοητευτικό σήμερα που πασχίζει να μετεξελιχθεί σε απαστράπτον αύριο. Με ένα λόγο, οι συχνά παραμελημένες αυτές αρχαιολογικές θέσεις, αρχαιολογικοί χώροι ανώνυμοι και αφανείς, λειτουργούν μέσα στην πόλη ως μη τόποι, ως non-lieu, σύμφωνα με την ορολογία που έχει προτείνει ο Γάλλος ανθρωπολόγος Μαρκ Οζέ, ως χώροι όπου ο άνθρωπος, ο χρόνος και οι νοηματοδοτήσεις τους καθίστανται μονοδιάστατα. Μιλώντας για μη χώρους και για το διαφορετικό τρόπο πρόσληψης αυτών των αυτοσχέδιων, ας πούμε, αρχαιολογικών χώρων στη μέση της πόλης, αυτή τη φωτογραφία που βλέπετε εδώ την τράβηξα εγώ πριν από μερικά χρόνια, πριν από την πανδημία. Ήθελα να είναι άδειο το τοπίο, να μην έχω ανθρώπινη παρουσία. Γι' αυτό πήγα πρωί Κυριακής, πολύ νωρίς την Κυριακή, μετά από... είναι στην περιοχή της... στην οδό Ηρακλειδών. Και εκεί, ξέρετε, υπάρχουν τα διάφορα μπαρ και τα καφενεία. Πήγα λοιπόν νωρίς, ο τόπος ήταν άδειος, αλλά έπεσα πάνω σε ένα ζευγαράκι, νεαρό ζευγαράκι, το οποίο είχε μια πολύ έντονη διαφωνία για πάρα πολλή ώρα, εκεί κάπου γύρω, και φοβόμουν, φυσικά δεν υπήρχε περίπτωση να τολμήσω να βγάλω φωτογραφίες, φοβόμουν να μην φοβηθούν, μην νομίσουν ότι βγάζω φωτογραφίες αυτούς. Και αμέσως μετά, όταν έφυγαν, μετά από πολλή ώρα και πολύ έντονο καυγά, εμφανίστηκε ένας αρκοσυλλέκτης, ο οποίος άρχισε να ψάχνει τους δύο κάδους, και φυσικά περίμενα και αυτόν τον άνθρωπο να αποχωρήσει, ώστε να κάνω και εγώ τη δουλειά μου με τον τρόπο που ήθελα εγώ. Το κλασικό παρελθόν προσφέρεται έτσι ως μεταφυσική παρουσία για μια κατεξοχήν παιδαγωγική χρήση στο τώρα. Οι χρονικότητες του ελληνικού έθνους, μυθικές και μυθογραφούμενες οι ίδιες, συμπιέζονται παραδειγματικά σε ένα αδιφάγο παρόν, έστω και στριμωγμένες στη γωνία ενός μητροπολιτικού σιδηροδρομικού σταθμού, προορισμένου να εξυπηρετεί καθημερινά τη μετακίνηση εκατοντάδων χιλιάδων επιβατών από και προς τον τόπο εργασίας, κατοικίας ή ψυχαγωγίας. Αντίστοιχα, οι διασωθήσεις αρχαιότητες στις παρυφές του σύγχρονου πολεοδομικού ιστού, στην άκρη πλατιών ή στα υπόγεια κτηρίων, διεκδικούν την προσοχή του περαστικού, ντόπιου ή επισκέπτη, επιδιώκοντας να χαρτογραφήσουν τη σύγχρονη Ελλάδα ως αρχαίο έθνος ή καλύτερα έθνος αρχαίων, έθνος με αρχαία. Ακόμη και όταν σύπονται στις άκρες αστικών οικοδομικών τετραγώνων, χορταριασμένοι και απολύτως δυσανάγνωστοι, κάτω από σκουριασμένες πλέον αχρηστεμένες επιγραφές επιστημονικής τεκμηρίωσης
και περίκλειστη εντός απαγορευτικών σηματοπλεγμάτων, οι απαραίτητοι αυτοί χώροι αρχαιολογικής περιδιάβασης και αναπόλυσης επισημαίνουν την παλαιότητα του παρόντος και τους άρρηκτους δεσμούς μιας διαρκώς απομακρυνόμενης νεωτερικής ουτοπίας με μια εξίσου φαντασιακή αρχαιότητα. Ένα παιχνίδι με τον χρόνο εν τέλει που αποσκοπεί στην απάλυψη της απόστασης μεταξύ της πραγματικότητας και της αναπαράστασης της πραγματικότητας αυτής. Σας ευχαριστώ πολύ.